Ενθυμίστε, αγαπητοί, από την περασμένη φορά είχαμε ξεκινήσει την ανάλυση της επιστολής του Κυρίου προς την Εκκλησία της Εφέσου, προς τον Άγγελον, τον Επίσκοπον της Εφέσου, τον Επενή, τον Άγγελον της Εφέσου. Του λέγει ότι γνωρίζει τα έργα του και ότι τον κόπο του και την υπομονή του, αλλά παρά τ' αυτά έχει ένα παράπονο. Αλλά έχω κατά σου ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήνες. Καταρχάς θα παρατηρήσουμε σε όλο το διάγραμμα των επιστολών να υπάρχει αυτή η παιδαγωγική μέθοδος που τη λέμε απλοελληνικά μια στο σφυρί και μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Όπως τα ξέρετε, όταν πεταλώνουμε ένα άλογο, βεβαίως καμιά φορά το καρφί δεν ξέρω πώς μπορεί να πάει να πονέσει το άλογο. Γι' αυτό χτυπούμε το πέταλο που δεν πονά και εκεί δίνουμε μια στο καρφί που μπορεί να πονέσει. Και πάλι ξαναγυρίζουμε εις το πέταλο. Μάλιστα έχει γίνει και παροιμία του λαού μας αυτό το μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Μια γλυκά, μια πικρά. Αυτό ακριβώς μετέρχεται, αγαπητοί μου, ο Χριστός όταν παιδαγωγεί την εκκλησία του. Επίνεσε τον άγγελον της Εφέσου, τον επίσκοπον. Τον επίνεσε δια τον κόπο του, τη φροντίδα του, την υπομονή του εναντίον των αιρετικών. Αλλά έχει ένα παράπονο. Θα έλθει εις μια έλλειψη και θα πει αυτό το πολύ σημαντικό, και φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι παρακάτω απειλεί πολύ σοβαρή τιμωρία. Και λέγει, αλλά έχω κατά σου, αλλά κάτι έχω εναντίον σου, ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Ότι την παλιά σου εκείνη η αγάπη που είχες, εκείνη τη θέρμη που είχες, την άφησες. Τι συνέβη? Κάτι το οποίο μας συμβαίνει σε όλους, γι' αυτό και εξάλλου οι επιστολές αυτές που αποτελούν πτυχές της μιας εκκλησίας και συνεπώς προτερήματα και ελαττώματα των πιστών και του κλήρου και του λαού, βρίσκουμε τον εαυτόν μας μέσα σε όλα αυτά. Δηλαδή, ο επίσκοπος της Εφέσου έριψε το βάρος της εκκλησίας του. Πού λέτε? Εις το σημείο που σημειώνει ο ίδιος ο Χριστός, ότι ου δίνει βαστά σε κακούς και ευάστασας δια το όνομά μου και ου και κοπίακας. Δηλαδή δεν μπόρεσες να αντέξεις τους κακούς και ιδιαιτέρως τους αιρετικούς και εκράτησες το όνομά μου και δεν απόκαμες κρατώντας το όνομά μου. Δηλαδή το βάρος του ενδιαφέροντος της εκκλησίας της Εφέσου έπεσε επάνω στο θέμα των αιρετικών, δηλαδή στον αγώνα των αντιαιρετικών, και παρημελήθη η αγάπη προς τον Κύριον Ιησούν. Έχετε προσέξει, αγαπητοί, ότι πάρα πολλές φορές συμβαίνει στην εκκλησία μας αυτό? Λίγο να ρίξετε μια ματιά γύρω σας, θα το δείτε αυτό το σημείο. Ότι δηλαδή ρίχνουμε τον αγώνα μας, την προσπάθειά μας εναντίον των αιρετικών. Πολύ αγώνα. Αλλά έχουμε αμελήσει κάποια άλλα πράγματα. Γι' αυτό πολλές φορές θα ειδείτε πιστούς ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται πάρα πολύ εναντίον των αιρετικών. Η δική τους όμως η ζωή είναι αμελημένη. Και φοβάμαι μήπως και εδώ ανάμεσά μας βρισκόμεθα άνθρωποι που αγωνιζόμεθα εναντίον του κακού, εναντίον της αιρέσεως, εναντίον της κακοδοξίας. Παρά τα αυτά όμως δεν έχουμε εμείς επιμελημένη ζωή. Εγώ το έχω προσέξει σε πάρα πολλούς πιστούς μας, πάρα πολλούς, σας το λέγω ειλικρινά, και μάλιστα ας λάβουμε τα μέτρα μας ιδιαιτέρως. Έρχεστε να μου αναγγείλετε μια προσπάθειά σας εναντίον των κακοδόξων, αλλά η ιδία η δική σας η ζωή δεν είναι πολύ προσεγμένη. Υπάρχει μια επιπολαιότηση. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι η αγάπη για την οποία ο Κύριος ομιλεί ότι εγκατελείφθη
δεν έχεις την αγάπη σου την πρώτη, λέγει, δεν νοείται ως εξαντλουμένη εις την Ορθοδοξία, αλλά και εις την Ορθοπραξία. Δεν πρέπει να λέμε μόνο θα κυνηγάω τους αιρετικούς, αλλά πως εγώ ιδιαιτέρως ζω. Εδώ δηλαδή πρέπει να υπάρχει αυτό που έλειπε από τον επίσκοπο και την εκκλησία του στην Έφεσο, αυτή η ιδιαίτερα αγαπητική ανάβαση της καρδίας προς τον Θεό. Γι' αυτό πολλές φορές παρατηρείται άνθρωποι μιας δραστηριότητος να μην έχουν αυτές τις πνευματικές αναβάσεις, και αντιστρόφως άνθρωποι που έχουν μία πνευματική ανάβαση της καρδίας να μην έχουν μία δραστηριότητα. Ο Κύριος το ελέγχει και το ένα και το άλλο. Θα δούμε σε άλλη επιστολή να ελέγχει ακριβώς γιατί αφέθηκαν αιρετικοί. Πρέπει και το ένα και το άλλο. Δεν θα πρέπει να ρίξουμε σε ένα τομέα μόνον το βάρος, αλλά θα πρέπει να δούμε όλους τους τομείς της πνευματικής ζωής και να πούμε θα δουλέψω εναντίον των αιρετικών, δεν θα μιλήσω όμως τη δική μου, των δικών μου πνευματικών καταρτισμών. Δεν μπορώ να εξασφαλιστώ και να λέγω ότι αφού πολεμάω τους αιρετικούς αυτό είναι ένα δείγμα ότι πηγαίνω καλά. Ποιος σας το είπε, αγαπητοί μου, ότι είναι δείγμα ότι πηγαίνουμε καλά? Ποιος σας το είπε? Νομίζετε με το να ομολογούμε ορθοδοξία αυτό σημαίνει και σωτηρία? Και η ορθοπραξία που πηγαίνει? Εκείνο το «αλλά έχω κατά σου» που λέει ο Κύριος, «αλλά έχω κάτι εναντίον σου», δείχνει το παράπονο του Ιησού. Δηλαδή ποιο είναι? Το άφημα, η παρέτηση της πρώτης αγάπης. Τι είναι? Είναι ο ενθουσιασμός, η πείρωση της καρδιάς, η αφοσίωση, η λατρεία του Ιησού Χριστού, που συμβαίνουν συνήθως εις τον νεοπροσερχόμενον εις την πίστην. Έχετε δει άνθρωπον που νεοπροσέρχεται εις την πίστην? Γνωρίζει τον Χριστό? Είναι όλος φωτιά, είναι όλος ενθουσιασμό, όλος λατρεία προς τον Χριστό. Του μιλάς για τον Χριστό και δακρύει και κλαίει. Είναι αυτά τα δάκρυα του πρωτοερχομένου εις την εξομολόγηση. Πόσες φορές έχουμε ζήσει και έχουμε ειλικρινά πονέσει και αγαπήσει ανθρώπους που τους βλέπετε να κλαίουν στην εξομολόγηση όταν δείχνουν μια πραγματική μετάνοια. Είναι με άλλα λόγια αυτό το πνεύμα της ολοκληρωτικής θυσίας που επικρατεί στην ψυχή. Όταν όμως περάσει κάποιος καιρός και χρονίσομαι στην πίστη, τότε κατακόρυφος πτώσης εις την αγάπη. Και τότε έχουμε το εξής αποτέλεσμα: μία ξηρά τύπο λατρεία. Τότε η ζωή μας μπήκε σε ένα καλούπι ρουτίνας. Δεν υπάρχει πιο φοβερό πράγμα από αυτό που λέμε ρουτίνα στην πνευματική ζωή. Πιστέψτε, ο θάνατος της πνευματικής ζωής είναι η ρουτίνα. Και αν μεν η ρουτίνα υπάρχει σε άλλα πράγματα στη ζωή μας που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, δεν θα έπρεπε, ούτε στο επάγγελμα, ούτε στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, ούτε τίποτα, έστω και αν αυτά επαναλαμβάνονται με μια προγραμματισμένο τρόπο κάθε μέρα τα ίδια πρόσωπα, τις ίδιες κινήσεις, τον ίδιο τρόπο ζωής κάθε μέρα, έχουμε την υποχρέωση να βρίσκουμε, κάνω μια μικρή μετάθεση στο θέμα μου, την υποχρέωση να βρίσκουμε τον τρόπο να πολεμούμε πάντοτε την ρουτίνα. Μπήκε η ρουτίνα στη ζωή μας, αυτό σημαίνει δηλώθηκε ο θάνατος της ζωτικότητός μας. Πώς τώρα μπορεί να βρίσκουμε τον τρόπο να μην πιάνει ποτέ η ρουτίνα στη ζωή μας? Αυτό είναι ένα θέμα που και διδάσκεται αλλά και βρίσκεται και από τον καθέναν προσωπικά. Όταν βρίσκει κανείς πάντα ενδιαφέρον σε βάθος, σε εκείνο που κάνει, τότε δεν παθαίνει τη ρουτίνα, το πάθημα, την αρρώστια της ρουτίνας. Ένα μικρό παράδειγμα
δεν θα σας το πω ολόκληρο, είναι ενός ξένου ψυχιάτρου, ένας λιθοξός που λέγει ότι αισθάνεται πολύ καλά, γιατί αισθάνεται ότι την κάθε πέτρα που χτυπάει για να τη λαξεύσει, σε ένα λατομείο, αισθανόταν ότι η κάθε πέτρα έπαιρνε μια ξεχωριστή μορφή, και έλεγε ότι αυτό μοιάζει με τους ανθρώπους που ο καθένας έχει τον τύπο του, έχει το πρόσωπό του, έχει τα χαρακτηριστικά του. Άμα λοιπόν κανείς βλέπει ότι μπορεί πάντα να βρίσκει κάτι στον άλλον, στη δουλειά του βρίσκει πάντα κάτι καινούριο, είναι θέμα να το ψάξουμε να το βρούμε, είναι θέμα να το βλέπουμε αυτό το καινούριο, τότε πιστέψτε με ότι η ρουτίνα πια έχει πεθάνει. Πεθαίνοντας η ρουτίνα, θάλει η ζωή μας. Αυτό είναι σπουδαίο στη ζωή μας, αλλά είναι θέμα αμέγιστο όταν υπάρχει στην πνευματική ζωή. Το να πω κάθε μέρα θα πηγαίνω στην εκκλησία, κάθε μέρα θα έχω τη λειτουργία, κάθε μέρα θα έχω τον εσπερινό, κάθε μέρα θα έχω την προσευχή μου, θα έχω το ίδιο πράγμα, την μελέτη της Αγίας Γραφής, τα ίδια πρόσωπα θα τα καλημερίσω και θα πω τι κάνουν κτλ. Αν βρίσκω πάντα τον τρόπο για αυτό το κάτι καινούριο, τότε δεν θα έρθει να εγκατασταθεί μέσα στη ζωή μου η ρουτίνα. Προσέξτε πολύ τον κίνδυνο της ρουτίνας. Όταν μπει αυτή, πέφταμε σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, στην τυπολατρία. Αλίμονό μας όμως, αν υποτεθεί ότι αφήσαμε αυτήν την πρώτη μας αγάπη, η οποία είναι ζωή, είναι ποικιλία, είναι ενδιαφέρον, είναι ό,τι λέει η λέξη ζωή. Ό,τι λέει η λέξη ζωή. Αν τα αφήσουμε αυτό, το χάσουμε αλίμονό μας, και σαν πρόσωπα και σαν έθνος. Πρέπει να το ομολογήσουμε, αγαπητοί μου, ότι σαν έθνος έχουμε πέσει εις βαθμών πολύ ανησυχητικών εις την τυπολατρία. Το βλέπει κανείς στη ζωή των πιστών μας. Το βλέπει αυτό. Εξέλιπε το πνεύμα. Το πνεύμα χάθηκε. Έχει σβήσει. Παρά την εντολή του Λόγου του Θεού, το πνεύμα μη σβαίνεται. Το πνεύμα να μην το σβήνεται. Γι' αυτό βλέπετε στους πιστούς μας ο εκκλησιασμός να γίνεται χωρίς κατανόηση και ενδιαφέρον. Η νηστεία στους πάρα πολλούς έχει χάσει το νόημά της. Νομίζουν ότι πρέπει να κρατήσουν μεταμιάς σχολαστικότητος για να κοινωνήσουν, γιατί αν συμβεί να μην είναι τρεις μέρες να κρατήσει το λάδι, αλλά να είναι δυόμιση ή δύο, τότε χάθηκες. Έχασαν το νόημα της νηστείας. Το χάσαν. Δεν το ξέρουν, το καταλαβαίνουν. Ακόμα η ιερά εξομολόγηση, αυτό το τόσο σπουδαίο μυστήριο, το οποίο μας ανανεώνει πραγματικά, μετεβλήθη σε ένα καθήκον. Πάρα πολλές φορές ακούμε ακόμα και τη φράση «επήγες», μάλιστα δεν μ' αρέσει αυτή η φράση, πώς τη λέγουν οι άνθρωποι, «επήγες να πλύνεις το πιάτο σου». Άσχημη. Έκανες τα καθήκοντά σου. Δηλαδή βλέπετε, ρουτίνα. Διότι το καθήκον είναι πάντα μια ρουτίνα. Αγαπητοί μου, τη λέξη καθήκον δεν θα τη βρείτε ούτε μία φορά στην Αγία Γραφή. Θέλετε ακόμα, ούτε στην πατερική φιλολογία, στα πατερικά συγγράμματα, τη λέξη καθήκον δεν θα τη βρείτε ούτε μία φορά. Αντιθέτως, θα τη βρείτε κατά πλεισμονή στις φιλοσοφικές ηθικές. Μάλιστα του Καντίου, τη φιλοσοφική ηθική, από όπου και έχουμε τα εγχειρίδια του γυμνασίου, του σχολείου, του παλαιού γυμνασίου, δηλαδή του λυκείου θα λέγαμε σήμερα, που έχουμε την ηθική και έχουμε τα λεγόμενα καθήκοντα και δικαιώματα. Αγαπητοί μου, τέτοια πράγματα είναι άγνωστα εις των λόγων του Θεού. Και μόνο γιατί θα μιλήσουμε για το καθήκον, σημαίνει κάτι που έρχεται να επιβληθεί, κάτι που πρέπει να το σπρώχνουμε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν πρέπει να υπάρχει τέτοιο θέμα. Ακόμα η Θεία Κοινωνία στους πολλούς, στην αρχή αισθάνονται πολύ καλά, μετά όμως η Θεία Κοινωνία έχει μεταπέσει απλώς σε μία συνήθεια. Και αυτή ακόμη ολόκληρη πνευματική ζωή έμεινε χωρίς Πνεύμα Άγιον. Πραγματικά την αγάπη μας την πρώτη αφήκαμε. Και συνεχίζει η επιστολή και λέγει ο Κύριος,
μνημόνευεούν πόθεν πέπτοκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον. Ιδεμή, έρχομαι εσύ ταχύ και κινήσω την λιχνίαν σου εκ του τόπου αυτής, εάν μη μετανοήσεις. Βλέπετε ότι φέρεται ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα αυτή η αγάπη προς τον Ιησού Χριστόν. Σπουδαίο, μόνο σπουδαίο, είναι η ζωή μας αμέσως. Για να απειλεί τόσο βαριά τιμωρία ότι θα μετακινήσει τη λιχνία, και θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Αυτό, αγαπητοί μου, σημαίνει ότι είναι φοβερόν. Ας προσέξουμε, αυτή τη στιγμή είναι ανάγκη να κάνουμε μία αυτοκριτική. Είναι σπουδαιοτάτη αυτοκριτική. Όταν λέγει ο Κύριος μνημόνευε ουν πόθεν πέπτοκας και μετανόησον, θυμήσου λοιπόν από πού έχεις πέσει. Αυτό σημαίνει ότι μας κάνει ο Κύριος ένα προσκλητήριο αυτοκριτικής, που σημαίνει ότι εμείς δεν βρεθήκαμε στην ανάγκη, δυστυχώς, να κάνουμε αυτήν την αυτοκριτική, και έρχεται ο ίδιος τότε με εκείνη την επιστολή να απειλήσει, αλλά και σήμερα με την ακρόαση της ίδιας επιστολής. Γιατί τι νομίζετε, ο άγγελος, ο επίσκοπος της Εφέσου άκουσε την φωνή του Χριστού? Την φωνή του Χριστού την άκουσε μόνο ο Ιωάννης. Ο επίσκοπος της Εφέσου εδιάβασε αυτό που διαβάζουμε σήμερα κατά λέξη και εμείς. Αλλά πολλάκις ο Κύριος έρχεται να μας το υπενθυμίσει αυτό και με ένα χαστούκάκι, με ένα μαστίγιο, με ένα πράγμα το οποίο μας συγκλονίζει πολλές φορές. Να μας θυμίσει πόθεν πεπτώκαμε, από πού πέσαμε, που σημαίνει είμαστε σε κάποιο ύψος και πέσαμε. Και έχουμε εδώ την ανάγκη να αναθεωρήσουμε, να δούμε τι είμαστε πρώτα, τι είμαστε σήμερα, δηλαδή να κάνουμε αυτοκριτική. Και η μόνη οδός σωτηρίας, όπως τονίζει εδώ ο Κύριος, είναι η επιστροφή μας, είναι η μετάνοια. Γιατί λέγει και μετανόησον. Απόδειξη δε της μετανοίας είναι η επαναφορά μας εις τα πρώτα έργα. Και λέγει και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον. Να κάνεις τα πρώτα έργα, αυτά που κάνεις και πρώτα. Αυτή η κατάσταση της πτώσεως, πρέπει να σας πω ότι εάν χρονίσει, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, διότι επέρχεται μία πνευματική αναισθησία, από την οποία αναλόγως του βαθμού της δύσκολα συνέρχεται ο άνθρωπος. Εδώ θα σας έλεγα κάτι. Ερωτώ τον εαυτό μου, όταν τα έγραφα, όταν τα διάβαζα και τώρα που σας το λέγω, που σας τα λέγω αυτά, έχω πνευματική αναισθησία? Δεν μπορούμε εύκολα να το δούμε αυτό. Όπως σαν να λέμε σε έναν που έχει, του κάναμε μια τοπική ένεση για να του κάνουμε μια επέμβαση χειρουργική, και τον τζιμπάμε εκεί, τον τζιγκλάμε και του λέμε έχει αίσθηση, και μας λέει όχι. Μα αφού είναι ανέστητο κύριο το νέρος, μα επιφέραμε εμείς την αναισθησία αυτή για να κάνουμε την εγχείρηση. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πώς μπορώ εγώ να ξέρω αν έχω αναισθησία? Αν διαβάσετε ένα λόγο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος που ομιλεί περί της αναισθησίας, θα τρομάξετε, αγαπητοί μου. Σας το λέγω συλλήβδην, αυτή τη στιγμή όλοι μας είμεθα σε μια κατάσταση ποικίλου βαθμού, όλοι μας όμως, σε μια κατάσταση πνευματικής αναισθησίας. Λυπούμε που το λέω, είναι αλήθεια όμως. Και τότε έρχεται η τιμωρία. Ιδεμή, έρχομαι σι ταχύ, έρχομαι σε σένα γρήγορα, διαφορετικά, και κινήσω την λιχνία σου εκ του τόπου αυτής. Ενθυμίστε ότι εκείνες οι 7 λιχνίες σε κάποια τοποθέτηση ήσαν, και εκείνητο ο Ιησούς ο δεδοξασμένος, ο πέραν της ιστορίας Ιησούς, ο ιστορικός και ταυτοχρόνως ο υπεριστορικός Ιησούς, κινείται μεταξύ των λιχνιών. Υποθέσατε ότι οι λιχνίες είναι, σας έλεγα, κυροπήγια με λαμπάδες και καίουν, και κινείται ανάμεσα σε αυτές ο Κύριος. Όταν λέει κινήσω, θα πει θα πάρω το κυροπήγιον,
θα το πάω πιο πέρα. Αυτό θα πει θα μετακινήσω την λιχνία σου. Τι σημαίνει όμως μετακίνηση της λιχνίας? Σημαίνει, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, η της Θείας Χάριτος γύμνωσης. Με το να απογυμνωθείς από τη χάρη του Θεού. Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, αν έχω απογυμνωθεί από τη χάρη του Θεού. Το βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι αυτό. Ο ίδιος άνθρωπος εύκολα δεν μπορεί κάποτε να το δει. Δεν μπορεί. Κάποτε μπορεί να το δει, κάποτε όχι. Αλλά τι θα πει απογυμνώνομαι από τη χάρη του Θεού, είναι φοβερό. Φοβερό. Να μην το δώσει ποτέ ο Θεός. Αν έχετε δει άλλους ανθρώπους, κληρικούς και λαϊκούς, να απογυμνώνονται από την χάρη του Θεού, ο Θεός να έρει τη χάρη του, να μην την έχει πια τη χάρη του στον άνθρωπο αυτόν, και να βλέπετε ο άνθρωπος αυτός να κινείται χωρίς χάρη του Θεού. Να σας κάνω την περιγραφή. Πώς να την κάνω την περιγραφή? Αδυνατό. Ένα μόνο σας λέγω, ότι είναι μια πια κατάσταση πολλών πολλών δακρύων αξία. Και συνεχίζει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης και λέγει: «Διήσαν σάλλο και κλείδωνοι υπό των της πονηρίας πνευμάτων και των υπουργούντων αυτής πονηρών ανθρώπων καθίσταται». Όταν φύγει χάρη του Θεού, απογυμνωθεί ο άνθρωπος από τη χάρη του Θεού, τότε εισορμούν οι δαίμονες και τα όργανά των οι πονηροί άνθρωποι, και τότε δημιουργούν μία αλλοπρόσαλη κατάσταση μέσα εις αυτόν τον άνθρωπο ή εις τον σύνολο ανθρώπων. Στην εποχή μας έχουμε βεβαίως σπουδαίους ανθρώπους, και κληρικούς και λαϊκούς, πολύ σπουδαίους ανθρώπους, αληθινά αγίους έχουμε ανθρώπους. Έχουμε όμως και καταστάσεις λαϊκών και κληρικών που να είναι πολλών δακρύων και θρήνων άξιες, και να αποτελούν ομάδες οι άνθρωποι αυτοί, και να λέει κανείς τι γίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Μπαίνουν οι δαίμονες και οι πονηροί άνθρωποι και χορεύουν, χορεύουν πραγματικά. Το να βλέπεις τους δαίμονες να χορεύουν μέσα στη ζωή ανθρώπων που απεγυμνώθησαν από την χάρη του Θεού. Αγαπητοί, αυτά σας τα λέγω πρώτα στον εαυτό μου, τα λέω μετά σε εσάς. Σας τα λέγω για να επισημαίνουμε, μη φτάσουμε εις αυτό το κατάντημα, γιατί πρόκειται περί καταντήματος. Αλλά ακόμη μετακίνηση της λιχνίας, όσον τουλάχιστον ιστορικός απεδείχθη, είναι η εξαφάνιση της τοπικής εκκλησίας, όπως συνέβη δυστυχώς ύστερα από 1900 χρόνια. Αγαπητοί μου, συνέβη δυστυχώς εις τας 7 αυτάς ιστορικάς εκκλησίας της Μικράς Ασίας να ξεριζωθούν οριστικά έως τερμάτων τέρματος αιώνος, παρόντος αιώνος, οριστικά από το χώρο το δικό τους, το 1922, όταν αυτές οι 7 της Μικρασίας εκκλησίες εξαφανίστηκαν πλέον και δεν υπάρχουν. Πού είναι η εκκλησία της Ρώμη, της Σμύρνης? Πού είναι η εκκλησία της Εφέσου, των Θυατήρων? Πού είναι αυτές οι ωραίες εκκλησίες που ανθούσαν τότε που ιδρύθησαν? Δεν υπάρχει καμία. Αυτή η απειλή, πρόσεξε, αλλιώτικα θα σου μετακινήσω την λίχνια, ήδη μετακινήθη. Εξάλλου, αυτά όλα που λέει εδώ ο Κύριος κινούνται μέσα σε όλων των χρόνων της εκκλησίας, και ο χρόνος της εκκλησίας είναι ο μεταξύ, να το θυμόσαστε αυτό παρακαλώ, ο χρόνος της εκκλησίας, ο μεταξύ των δύο παρουσιών του Χριστού, της πρώτης και της δευτέρας παρουσίας. Αυτός ο χρόνος της εκκλησίας είναι τα 1000 χρόνια της Αποκαλύψεως, η χιλιετής βασιλεία του Χριστού. Είναι ο χρόνος, ξαναλέω, ο μεταξύ των δύο παρουσιών του Χριστού. Γιατί 1000, με την ευκαιρία θα αργήσουμε να φτάσουμε εκεί, του χρόνου, αν ζήσω, δεν ξέρω. Διότι ο αριθμός 1000 είναι αριθμός
που δεν θέλει να δώσει ακριβή πληροφορία, επειδή η Δευτέρα του Χριστού παρουσία είναι μυστική. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο Χριστός. Και έτσι, με τον συμβατικό αυτόν αριθμόν 1000, που δείχνει μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να προδοθεί ούτως υπήν το πότε θα έρθει ο Χριστός τη Δευτέρα φορά, δηλούται ο χρόνος της Εκκλησίας. Όπως 10 παρθένοι, βλέπετε 10 χίλια, βλέπετε το 10, 10 χίλια, 10 παρθένοι, 5 μωρέ, 5 φρόνιμοι. Να μην βγάλουμε ποσοστά, να μην πούμε πως είναι οι συνετοί χριστιανοί και πως είναι οι ασύνετοι. Βάζει 5 συν 5 10 για να μην βγάλει συμπεράσματα, να μην πεις άραγε να είναι τόσο της 100, 70%, 80%, 10% πως. Σου λέει 5 και 5 ίσον 10 για να μην βγάζει συμπεράσματα. Είναι συμβατική αριθμή. Άλλο τώρα τι χιλιέστε, παίρνουν τον αριθμό 1000 και τον παίρνουν κατά γράμμα και φτάνουν στη γνωστή αίρεση. Αλλά θα έρθουμε όταν θα έρθει η ώρα εκείνη, στο σημείο αυτό. Τώρα μόνο τούτο, ότι μέσα εις αυτών των χρόνων της Εκκλησίας πραγματοποιούνται αυτά. Λοιπόν, ύστερα από 1900 χρόνια, το 1922, ξεριζώθηκαν οι 7 αυτές ιστορικές εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Υπάρχει και μία τρίτη μετακίνηση της Λιχνίας, που σημαίνει στην εκκλησία αυτή, χωρίς να χάσει τον τόπο της, να παραμείνει στον τόπο της, να χάσει όμως την ορθοδοξία της και την ορθοπραξία της. Και αυτό ιστορικώς, πρέπει να σας πω, συνέβη. Μπορείτε να μου πείτε, πού είναι οι ανθούσες εκκλησίες της Βορείου Αφρικής? Πού είναι? Δεν υπάρχει ούτε μία. Οι ανθούσες εκκλησίες της Βορείου Αφρικής, χάρη των οποίων έγραψε ο Μάρκος το Ευαγγέλιό του, ο Απόστολος Πέτρος για του Μάρκου, το Ευαγγέλιό του, πού είναι που ανθούσαν οι εκκλησίες αυτές? Ήρθε η λέλαπα του Μωαμεθανισμού με τις ορδές των Αράβων, εσαρώθησαν οι εκκλησίες αυτές, τοπικώς δεν μετακινήθησαν να πάνε κάπου αλλού, έχασαν όμως ό,τι είχαν. Τελείωσε. Πάει. Το έχασαν. Δεν υπάρχουν ακόμη εκκλησίες ορθόδοξες που έχασαν την ορθοδοξότητά τους? Πώς έχουμε την Κοπτική Εκκλησία, την Αρμενική Εκκλησία, που έχασαν την ορθοδοξότητά τους? Και στη Δύση η Εκκλησία τι έχει? Οι Προτεστάντες τι? Οι Ρώμοι τι είναι? Το να χάνεις στον τόπο σου να βρίσκεσαι και να χάνεις την ορθοδοξότητά σου και την ορθοπραξία σου, αυτό νομίζω είναι από τις τρεις μετακινήσεις της Λιχνίας που σας ανέφερα, νομίζω ότι είναι η χειροτέρα μετακίνηση. Και θα πρέπει να σας πω και κάτι ακόμη ως προς το τελευταίο αυτό. Όσο και αν φαίνεται φοβερό, μην νομίσετε, όπως τα πράγματα μπορούν και έχουμε ιστορικά προηγούμενα να δείξουν ή τουλάχιστον δείχνουν, δεν αποκλείεται κάποτε και η Λιχνία της ελληνικής εκκλησίας, δηλαδή της τοπικής ορθοδόξου εκκλησίας που λέγεται ελληνική εκκλησία, δεν αποκλείεται κάποτε να μετακινηθεί. Και όταν λέμε να μετακινηθεί, να χάσει την ορθοδοξότητά της και την ορθοπραξία της. Γιατί πρέπει να σας πω ότι βαλθήκαμε όλοι να αλλοιώσουμε τον χαρακτήρα της ορθοδόξου εκκλησία μας. Κλήρος και λαός. Βέβαια, όταν λέμε όλοι, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν οι άνθρωποι, κληρικοί και λαϊκοί, οι οποίοι αγωνίζονται με τα δόντια να κρατήσουν την ταυτότητα της ορθοδοξότητος και ορθοπραξίας, δηλαδή της ορθοδόξου πνευματικότητος. Αυτή είναι η ορθοπραξία. Ο ορθόδοξος πνευματικότητας δεν είναι μικρό πράγμα, αγαπητοί μου. Όταν ο άλλος λέει και τι είναι η νηστεία, και μάλιστα την καταργεί και επισήμως, σημαίνει
αλλίωση της ορθοδόξου πνευματικότητος. Δεν είναι καθόλου μικρά σημασία σε αυτό. Φοβούμε λοιπόν, όπως βαλθήκαμε να αλλοιώσουμε το ορθόδοξο πνεύμα, φρόνημα, πίστη, δόξα και το ορθόδοξο βίωμα, φοβάμαι μήπως κάποτε έλθουν από την κεντρική Αφρική μαύροι να κηρύξουν ως ιεραπόστολοι ορθόδοξοι στην Ελλάδα την Ορθοδοξία. Το φοβούμαι πάρα πολύ. Εκείνο που είπε ο Θεός, συγγνώμη, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής στους Εβραίους, ο Θεός είναι δυνατός από τις πέτρες να εγείρει παιδιά, και μη λέτε είμαι θα παιδιά του Αβραάμ, γιατί δίνεται εσάς μεν να σας αποδοκιμάσει, από τις πέτρες δεν να εγείρει τέκνα το Αβραάμ ή στον Αβραάμ. Δηλαδή με άλλα λόγια, μην καυχόμεθα και λέμε εμείς που το Ευαγγέλιο γράφτηκε ελληνικά, που εδώ κήρυξαν οι Απόστολοι, που εδώ τούτο, εδώ εκείνο, ιδρύθηκαν σπουδαίες εκκλησίες, ή όλες οι εκκλησίες που ιδρύθηκαν ελληνικές ήσαν, της Μικράς Ασίας, της Ιππρωτικής Ελλάδος και λοιπά, ελληνικές πόλεις, Αντιόχεια, Έφεσος, Σμύρνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθος. Μην νομίσετε, δυνατός ο Θεός να εγείρει ορθοδόξους ιεραποστόλους από τους Αφρικανούς και να έρθουν εδώ να μας κηρύξουν ορθοδοξία και ορθοπραξία. Αυτά όλα, αγαπητοί μου, σημαίνουν ο λόγος του Κυρίου. Πρόσεξε, εάν δεν μετανοήσεις θα σου μετακινήσω την λιχνία. Και είδατε ότι η χρονική πίστοση του Χριστού κινείται ανέτος, γιατί είναι ο αιώνιος Θεός, κινείται ανέτος μέσα στους αιώνες. Αλλά τούτο έχεις, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, άκαγο μισώ. Βλέπετε η ιδία μέθοδος που σας είπα προηγουμένως. Σκληρά μίλησε ο Χριστός δια των επίσκοπων της Εφέσου. Αλλά τώρα όμως πρέπει, για να μην προβεί σε απογοήτευση και λιποψυχήσει ο επίσκοπος της Εφέσου και πει χάθηκα, έρχεται να τον βοηθήσει λίγο, να τον στηρίξει. Αλλά τούτο έχεις, αλλά έχεις όμως αυτό το καλό. Αυτό το καλό που θα σου πω όμως δεν αναιρεί το κακό που έχεις, αλλά απλώς κατά δικαιοσύνη και κατά παιδαγωγία σου λέγω ότι έχεις και αυτό το καλό. Φρόντισε όμως να διορθώσεις εκείνο που σου είπα, γιατί αυτό που είπα το είπα, θα σου μετακινήσω την λιχνία. Πρόσεξε. Λοιπόν, έχεις ένα καλό, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Αλλά τι ήσαν οι Νικολαίτες; Τι σημαίνει ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών; Οι Νικολαίτες, αγαπητοί μου, για τους οποίους θα μιλήσουμε και πάλι πιο κάτω ερχόμενες φορές, πρωτόθεως, ήσαν αιρετικοί γνωστικίζοντες. Πολλά πράγματα από αυτούς δεν ξέρουμε, αλλά αυτά που ξέρουμε, ήσαν αιρετικοί γνωστικίζοντες. Δηλαδή οι γνωστικοί ήσαν εκείνοι που είχαν εμφανιστεί τον 3ο αιώνα π.Χ. μέχρι τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Αλλά ο γνωστικισμός δεν πέθανε, δεν πέθανε, υπάρχει και θα υπάρχει μέχρι που να τελειώσει η ιστορία, και δεν είναι τίποτε άλλο παρά το ανακάτεμα όλων των ιδεών κατά έναν τρόπο καταβούληση. Δηλαδή λίγο φιλοσοφία, λίγο χριστιανισμός, λίγο από εκεί, λίγο από εκεί, λίγο ειδωλολατρία, λίγο απ' όλα. Δηλαδή μια παραμόρφωση του χριστιανισμού εις υπερθετικών βαθμών. Γι' αυτό και ελέγοντο αιρετικοί, επειδή είχαν και χρώμα χριστιανικό. Κατά τα άλλα ήταν τρομακτική η παραμόρφωση του Ευαγγελίου. Μα τρομακτική! Αυτήν την τρομακτική παραμόρφωση του Ευαγγελίου τη συναντάμε και σήμερα. Ο μασονισμός είναι
είναι αναβίωσης του γνωστικισμού. Σας το είπα πάρα πολλές φορές. Και η εκκλησία είδε εις το πρόσωπο του γνωστικισμού, με τις ποικίλες του μορφές, τον μεγαλύτερο εχθρό της. Τον μεγαλύτερο εχθρό της. Όσο καμιά αίρεση δεν πολέμησε η εκκλησία, όσο τους γνωστικούς. Είναι τόσο φοβεροί οι γνωστικοί, γιατί απλούστατα παρουσιάζουν πολλά πράγματα τα οποία έρχονται να μαγεύσουν τους πιστούς και να τους παρασύρουν εις άβυσσον απολίας. Δεν είναι απλώς μια αίρεση, κάτι που να είναι διαφορετικό, δεν δέχουμε αυτό ή δεν δέχουμε εκείνο. Είναι κάτι άλλο και δεν φαίνεται αυτό το κάτι άλλο εκ πρώτης όψεως. Γιατί σου λέει, είμαι και εγώ χριστιανός, τα αγκαλιάζω όλα, τα δέχομαι όλα και τα απορρίπτει σχεδόν όλα. Λοιπόν, τι σαν αυτοί αιρετικοί γνωστικίζοντες, οι Νικολαίτες, και θεωρούντο αντινομιστές. Δηλαδή, προσέξτε πολύ αυτό, γιατί αυτά όλα δεν είναι πράγματα τα οποία υπήρξαν κάποτε. Από μια άποψη, στην ιστορία έχουμε επαναλαμβανόμενα τα φαινόμενα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ουδέν κενών υπό τον ήλιον, λέει ο Σολομών. Τίποτα καινούριο δεν υπάρχει. Διαρκώς επαναλαμβανόμενα είναι, με νέα ονόματα, με νέες μορφές. Η ουσία μένει πάντα ίδια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ως αντινομιστές είχαν το εξής. Είχαν μια πολύ ελαστική αντίληψη περί ειδωλολατρίας και περί σαρκικών αμαρτημάτων. Δηλαδή μπορούσαν να δέχονται και ειδωλολατρικά στοιχεία με πολύ άνεση, και ως προς τις εντολές του Θεού γύρω από την, ας το πούμε έτσι, ηθική των πνευματικών βίων, και ειδικότερα ως προς τα σαρκικά αμαρτήματα, είχαν τρομερά ελαστική αντίληψη, λέγοντες ότι εκείνα τα οποία διδάσκει ο νόμος του Θεού στην πραγματικότητα είναι ανεφάρμοστα. Συγκεκριμένα το θέμα της εγκρατείας. Προσέξτε, εντελώς συγκεκριμένα το θέμα της γενετησίου περιπτώσεως. Δηλαδή, καλείται ο πιστός από τον νόμο του Θεού να μείνει εγκρατής, ο νέος και η νέα να μείνουν εγκρατής μέχρι το γάμο, και μέσα στο γάμο να υπάρχει πραγματικά μονογαμία. Δεν μπορείς δηλαδή να παντρευτείς και να γυρίζεις με τον ένα και με τον άλλον, με τη μια και με την άλλη. Δεν μπορείς, σου απαγορεύεται η μοιχεία. Είναι αμαρτία η μοιχεία. Αυτοί είπαν, εμείς δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, είναι πολύ δύσκολο. Συνεπώς, πρέπει τώρα κάτι άλλο να κάνουμε. Ποιος είναι ο σκοπός που πρέπει να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού? Ο σκοπός είναι να καταστρέψουμε την σάρκα για να σώσουμε το πνεύμα. Μεγάλο λάθος αυτό. Ο σκοπός του νόμου του Θεού δεν είναι να καταστρέψουμε τη σάρκα. Όταν σου λέει να νηστέψεις, να εγκρατευτείς και ό,τι άλλο, ακόμα και να ξενυχτήσεις, όταν στα λέγει αυτά, δεν στα λέει για να καταστρέψεις την σάρκα. Δεν είναι αυτά σωματοκτόνα στοιχεία. Είναι απλώς παθοκτόνα στοιχεία. Δεν νηστεύω για να καταστρέψω τη σάρκα σαν κάτι κακό. Αυτό είναι γνωστικών, είναι διαρχικών, είναι των γνωστικών αίρεσης. Αλλά αυτοί όμως παρερμηνεύουν και λέγουν, αφού πρέπει εγώ να καταστρέψω τη σάρκα για να σώσω το πνεύμα και δεν μπορώ να μείνω εγκρατής, γιατί πιστεύω ότι με την εγκράτεια καταστρέφεται το σώμα. Αυτό πίστευαν. Ή όφυλαν να καταστρέψουν το σώμα. Το λέγει και ο Πλάτων αυτό. Και ο Πλάτων ήταν διαρχικός. Όλα τα φιλοσοφικά συστήματα μέχρι σήμερα, όλα τα φιλοσοφικά συστήματα είναι διαρχικά. Δέχονται το καλό και το κακό σε μια πάλι ανάμεσά τους αέναη. Για να καταστρέψω λοιπόν εγώ τώρα την σάρκα και δεν δύναμαι δια της εγκρατείας, ακολουθώ την άλλη οδό, όχι του νόμου αλλά της αντινομίας. Και λέγομαι αντινομιστής. Δηλαδή, θα διασκεδάζω, θα τρώω, θα πίνω μέχρι σκασμού, θα πορνεύω μέχρι σκασμού και έτσι θα καταστρέψω την σάρκα. Η αρχή του ήταν η εξής. Παραχρήστε τη σαρκή δι.
έτσι έλεγαν, παραχρήσθε, να γίνει παράχρηση, δηλαδή κατάχρηση. Πρέπει το δι, εψιλονγιώτα περισπωμένη, πρέπει να γίνει κατάχρηση της σάρκας. Με τον τρόπο αυτόν θα βρω την ευτυχία, θα ελευθερωθεί το πνεύμα μου. Θα μου πείτε, μα αυτά είναι φοβερά πράγματα. Γιατί, αγαπητοί μου, επαναλαμβάνονται στην εποχή μας. Τι είναι ο χυπισμός? Οι σημερινοί νέοι πώς κινούνται με τα ναρκωτικά? Είναι ακριβώς όταν κυνηγάμε τις ειδονές διά των ναρκωτικών, τους παραδείσους, την ευτυχία μας. Δεν μπορούμε να τη βρούμε την ευτυχία μας διά της οδού του νόμου του Θεού. Είναι δύσκολη η οδός αυτή. Τη βρίσκουμε την ευτυχία μας, τον παράδεισο, τον βρίσκουμε με άλλον τρόπο. Αντινομικά. Αντινομικά. Αντίθετα στο νόμο του Θεού. Και αυτό είναι τι? Όπως είναι τα ναρκωτικά, οι διασκεδάσεις, και σου λέει, βρίσκω την ευτυχία μου με τον τρόπο αυτόν. Και φύρω τη σάρκα μου. Δεν έχει σημασία. Αρκεί να βρω την ευτυχία μου. Οι Νικολαίτε υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε. Δεν μπήκε τυχαία μέσα στο λόγο του Θεού. Οι Νικολαίτε έγιναν σύμβολον, έγιναν ρεύμα, έγιναν ιδέα. Και αυτός ο Νικολαϊτισμός υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε. Στην εποχή μας ο Νικολαϊτισμός δυστυχώς είναι στο αποκόρυφό του. Βλέπουμε την νεολαία μας, στην πραγματικότητα βλέπουμε την νεολαία μας κάτω από τα κηρύγματα του Νικολαϊτισμού. Θα μου πείτε, εγώ σας είπα την ιστορία, ανύποπτα πράγματα αυτά για τους πολλούς. Εγώ σας είπα την ιστορία, σας είπα πως μιλάει ο λόγος του Θεού. Αλλά αυτή είναι όμως η ιστορία. Θα επανέλθουμε στους Νικολαίτες. Θα επανέλθουμε γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό. Με άλλο όνομα, Βαλααμίτε. Αλλά θα μιλήσει ο Χριστός σε άλλη επιστολή του για το ίδιο θέμα. Εκεί θα δούμε πάλι μερικά. Εδώ ας προσέξουμε μόνο κάτι τώρα. Δύο σημεία. Το ένα είναι ότι ο Χριστός διακρίνει τα έργα των Νικολαϊτών από τους Νικολαίτες. Και το δεύτερο, ότι ο Χριστός μισεί όχι τους Νικολαίτες, αλλά τα έργα των Νικολαϊτών. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα μία διάκριση και μία τοποθέτηση. Δηλαδή διακρίνει τα έργα από τους Νικολαίτες και παίρνει τη θέση του μίσους, όχι εναντίον των Νικολαϊτών, αλλά εναντίον των έργων των Νικολαϊτών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί? Είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτό που εμείς δεν το καταφέρνουμε πολλές φορές. Είναι δηλαδή, για να το κάνουμε έτσι λιανά, είναι το εξής. Ένας είναι άρρωστος. Έχει ένα μικρόβιο μέσα του και είναι άρρωστος. Και καλούμε τον γιατρό. Ο γιατρός δεν μπορεί να ξεχωρίσει ανάμεσα στο μικρόβιο και τον άρρωστο. Άλλο πράγμα είναι το μικρόβιο και άλλο πράγμα είναι ο άρρωστος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Θα πολεμήσει το μικρόβιο, αλλά θα σώσει τον άρρωστο, τον άνθρωπο. Αν πει ότι ο άνθρωπος και το μικρόβιο ταυτίζονται, είναι το ίδιο πράγμα, δεν κάνει τη διάκριση, τότε δεν θα σκοτώσει το μικρόβιο, θα σκοτώσει τον άρρωστο. Σας φαίνεται παράξενο? Και ο πιο κακός γιατρός, αγαπητοί μου, αυτό το πράγμα δεν θα το έκανε. Δεν θα το έκανε. Γιατί υπάρχει διάκριση μεταξύ της αρρώστιας και του αρρώστου. Εν τούτης, το ίδιο πράγμα είναι. Εμείς δεν διακρίνουμε την αμαρτία από τον αμαρτωλό. Και όταν δούμε στον άλλον άνθρωπο την αμαρτία, κατηγορούμε τον αμαρτωλό. Δεν πλήττουμε την αμαρτία, πλήττουμε τον αμαρτωλό. Αυτό το λάθος κάνουμε. Σαφέστατα λοιπόν εδώ ο Χριστός είπε, μισώ τα έργα των Νικολαϊτών. Γιατί? Γιατί πάντα θέλει σωθείτε και είσαι επίγνωση στην αληθεία σε ελθεί. Αν δω εγώ έναν χασικλή, ένα τοξικομανή νέον, τι θα είπω? Ωχ, καημένα, αυτός είναι φόρτωμα της κοινωνίας. Άστε τον να πεθάνει, να ησυχάσουμε. Άλλο πράγμα αυτό που κάνει και άλλο πράγμα αυτό που είναι ο ίδιος ως πρόσωπο. Πρέπει να τον σώσω. Πρέπει να τον βοηθήσω. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ ο Κύριος κάνει αυτήν την διάκριση και την οποία πρέπει να κάνουμε και εμείς. Αλλά και κάτι ακόμα. Ο Χριστός είπε, μισώ τα έργα των Νικολαϊτών.
Αν πάρουμε αυτή τη φρασούλα, πού είναι εκείνοι που λέγουν εν ονόματι μιας ελευθερίας? Α, ξέχασα να σας πω, μου διέφυγε, ότι οι Νικολαίτε εν ονόματι μιας ελευθερίας ενήργουν ως ενήργουν. Και όσο σε καμιά άλλη εποχή στην εποχή μας έχει παρανοηθεί η έννοια της ελευθερίας. Σε καμιά άλλη εποχή. Μάλιστα, επάνω σε αυτό το σημείο θα είχα να σας πω τα εξής. Ότι ο Απόστολος Παύλος στην εποχή του, επανέρχομαι στο θέμα, με συγχωρείτε, έκανα μια παράληψη, πρέπει να σας πω μερικά πράγματα. Στην εποχή του είχε παρατηρήσει ότι οι Νικολαίτες εκολάπτοντο. Ο Απόστολος Πέτρος διαθέτει ολόκληρη τη δευτέρα επιστολή του, και ο αδελφόθεος Ιούδας ολόκληρη την επιστολή του στο θέμα Νικολαίτε. Όταν διαβάσατε ποτέ τη δευτέρα επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, υποπτευθήκατε ότι εννοεί τους Νικολαίτας? Δεν αναφέρει βέβαια το όνομα Νικολαίτε, αλλά αναφέρει όμως τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν. Και σας αναφέρω μερικά, έτσι εντελώς ένα σταχυολόγημα. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του λέει το εξής: πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστη, αλεγώ, ούτε εξουσιαστήσω με υπότιλος. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά όλα δεν με συμφέρουν. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δεν πρέπει να εξουσιαστώ από τίποτα. Που σημαίνει, έχει υπόψη του τους Νικολαίτες, οι οποίοι έλεγαν όλα μου επιτρέπονται. Το θυμήθηκα αυτό να σας το πω, γιατί κάποιος νέος σε ένα κατάστημα είχα πάει και είπα κάτι, δεν ξέρω τι κουβέντα ανοίχθηκε, και λέει, γιατί, λέει αυτός, σαν να του έπαιρνες τα δικαιώματά του, σαν να του κατέστρεφες το είδωλο της ελευθερίας του. Και λέει, γιατί είμαι ελεύθερος να κάνω τι θέλω. Και του λέγω, η αλήθεια είναι ότι είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά δεν σε συμφέρει να κάνεις ό,τι θέλεις. Είμαι ελεύθερος, αγαπητοί μου, να πιω ναρκωτικά. Με συμφέρει? Με συμφέρει? Ναι, με συμφέρει. Και παίρνω αυτό το θέμα ναρκωτικά, γιατί είναι και πολύ χτυπητό, και ακόμη τουλάχιστον έχουμε λίγο υγεία μέσα μας να αντιληφθούμε ότι είναι φοβερά κακό. Φοβερό κακό. Το λέω αυτό γιατί σ' άλλους λαούς, αν είχα ένα κρατήρι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω σε ποιο λαό, ας μην ονοματίσω, και μιλούσα για τα ναρκωτικά, δεν ξέρω εάν θα με οίκουαν με φρίκι όπως θα μπορούσατε να με ακούσετε εσείς αυτή τη στιγμή. Έτσι μας επιτρέπονται βεβαίως όλα, είμαστε ελεύθεροι για όλα, αλλά με συμφέρουν όλα. Και τίθεται το θέμα περί της ενίας της ελευθερίας. Τι ακριβώς είναι ελευθερία? Καλά, έχω δικαίωμα τα πάντα. Με συμφέρει? Τι είναι λοιπόν ελευθερία? Τι είναι ελευθερία? Το τόσο οξύ αυτό θέμα της νεολαίας, δεν ξέρω πού να βγει κανείς, σε αυτό το μιναρέ εκεί πάνω που είναι εδώ στο μουσείο, δεν ξέρω, σε ένα ψηλό μέρος της Λαρίσης, και να φωνάξει στην πόλη του ο κάθε ένας: νέοι, ακούστε, προσέξτε, η έννοια της ελευθερίας δεν είναι όπως την παίρνετε και όπως την ειδωλοποιείτε. Ποιος θα ακούσει όμως? Ποιος θα ακούσει όμως? Είναι τόσο φοβερά η λατρεία της ελευθερίας, ώστε ό,τι και να πείτε που θα περιόριζε κάπως το θέμα της ελευθερίας, σας κάνουν αμέσως εχθρόν. Αλλά να η καρπή, να τα αποτελέσματα. Πάντα μη έξεστη, αλήθεια, Άγιε του Θεού Παύλε, πάντα μη έξεστη, είχες πει, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά όλα δεν με συμφέρουν. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω, ελευθερία σας στη σάρκα, με συμφέρουν? Πάντα μη έξεστη, συνεχίζει, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ από τίποτε. Από τίποτα δεν θα εξουσιαστώ. Θα είμαι κύριος του εαυτού μου. Και ευθύς παρακάτω ομιλεί για τα σαρκικά αμαρτήματα. Προφανέστατα λοιπόν εδώ υπενήσεται τους Νικολαίτες. Αλλά και ο Απόστολος Πέτρος, που σας είπα, σταχυολογώ από τη δευτέρα του επιστολή τα εξής. Λέει εκεί: υπέρογκα ματαιότητος φθεγκόμενοι. Λένε πράγματα, υπέρογκα, πράγματα μάταια, τα λένε με μεγάλα λόγια, φουσκωμένα λόγια, φθεγκόμενοι, ομιλούν.
δια δελεάζουσιν εν επιθυμίες σαρκός ασελγίες, τους όντως αποφυγώντας τους εν πλάνη αναστρεφωμένους. Εκείνοι που θέλησαν να ζήσουν μια αγνή ζωή έρχονται και τους λένε μεγάλα λόγια για να τους ανοίξουν το δρόμο στη μεγάλη ζωή, στη μεγάλη ζωή. Αυτά που ζούμε στην εποχή μας τόσο έντονα. Ελευθερίαν αυτής επαγγελόμενη, και υπόσχονται λέει σε αυτούς ελευθερίαν. Τι ελευθερία? Επάνω στα σαρκικά πράγματα. Κάνε ό,τι θέλεις, φάει ό,τι θέλεις, φτιάξε ό,τι θέλεις. Αυτοί δούλοι υπάρχονται στις φθοράς. Αυτοί οι ίδιοι που υπόσχονται αυτήν την ελευθερία, αυτοί οι ίδιοι είναι δούλοι της φθοράς. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι το θέμα των Νικολαϊτών δεν είναι μόνο παλιό, είναι και καινούριο, και θα είναι πάντοτε καινούριο. Αλλά ας προσέξουμε εδώ και κάτι ακόμα. Πώς πρέπει να αισθανόμεθα, για να κλείσω το θέμα αυτό, με τους αμαρτωλούς, τους συγχρόνους νέους μας? Θα πρέπει να αισθανόμεθα ένα μίσος για τις καταστάσεις αυτές, όχι για τους αμαρτωλούς, για την αμαρτία. Ο Χριστός είπε «και εγώ μισώ τα έργα των Νικολαϊτών». Αν πάρουμε αυτή τη φρασούλα και την πούμε στους ανθρώπους που λέγουν «ο Χριστός μίλησε για την αγάπη». Ενθυμίστε, αγαπητοί μου, εκείνο το ρεύμα των χίπηδων που μιλούσαν στον δρόμο και λέγανε «αγαπάς τον Χριστό, αγαπάς τον Χριστό» στην Αμερική. «Αγαπάς τον Χριστό, ο Χριστός κάτι έχει να πει για σένα». Και ζούσαν σε εκείνα τα κοινόδια, τα πανάθλια. Πανάθλια κοινόδια στο ύπεθρον, με την έννοια πίναν και ναρκωτικά, είχαν ερωτικές σχέσεις και άλλα πολλά και άλλα πολλά. Όπως είναι και τα παιδιά του Θεού. Έρθει και σας λέει το παιδί του Θεού, αυτή το ρεύμα, τα παιδιά του Θεού. Αγαπάς τον Χριστό. Και ζουν σε κοινόδια πολλής διαφθοράς. Αυτά είναι αποδεδειγμένα, δεν τα λέγω εγώ. Βλέπετε. Αυτούς θα τους λυπηθούμε. Αλλά θα μισήσουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί? Διότι υπάρχουν άνθρωποι, χριστιανοί μας, έχω ακούσει εγώ ανθρώπους, και μάλιστα και επίσημα χείλη κάποτε, ότι και αυτοί κάτι έχουν να πούν. Τι έχουν να πούν? Κάτι δείχνει αυτό. Κάτι πρέπει να το προσέξουμε. Τι να προσέξεις? Υπάρχει ο κίνδυνος αμβλήσεως του ηθικού αισθητηρίου. Όταν αρχίσουμε να λέμε άστον κι αυτόν, κάτι έχει να πει, κάτι λέει, αμβλύνεται το ηθικό αισθητήριο. Και τότε, αγαπητοί μου, τι γίνεται? Και αν εμφανιστεί κανείς σήμερα και πει μισό τις καταστάσεις αυτές, θα μας αποκαλέσουν οι άλλοι: είσαι άνθρωπος μίσους. Κι όμως ο Χριστός είπε μισό τα έργα των Νικολαϊτών. Ο έχονους ακουσάτο, τι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Αυτός που έχει αυτή, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα το Άγιον στις εκκλησίες. Γιατί λέει στις εκκλησίες και δεν λέει στην εκκλησία της Εφέσου? Που δείχνει, αγαπητοί μου, ότι οι επιστολές αυτές έχουν βεβαίως προσωπικόν χαρακτήρα, αποτείνονται στις ιστορικές εκκλησίες, αλλά και ταυτοχρόνως, αγαπητοί μου, αποτελούν στοιχεία που αφορούν εις ολόκληρη την εκκλησία, δηλαδή σε όλες τις τοπικές εκκλησίες. Και εφιστά την προσοχή, ώστε λοιπόν εδώ τι λέγει, ας προσέξουν τι λέγει το πνεύμα, δηλαδή τι λέγει το πνεύμα το Άγιον, το οποίο ανοίγει τα πνευματικά αυτιά. Λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας το εξής: σαρκικών μεν ους πας άνθρωπος, πνευματικών δε ο πνευματικός μόνο σκέκτηται. Σαρκικά αυτιά έχουμε όλοι, πνευματικά αυτιά μόνο οι πνευματικοί άνθρωποι έχουν. Και ήρθε ο Θεός, αγαπητοί μου, να δώσει να αποκτήσουμε αυτά τα πνευματικά αυτιά. Και από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να αποκτούμε αυτά τα πνευματικά αυτιά, τότε θα μπορούμε να ζυγίζουμε όλα τα ρεύματα και τα πράγματα και τις καταστάσεις της εποχής μας, να τα διακρίνουμε και να λέμε αυτό είναι επικίνδυνο,
εκείνο κατατάσσεται σε εκείνη την κατηγορία. Και με τον τρόπο αυτόν έχονται σε αυτό το πνεύμα της διακρίσεως, που είναι ένα από τα πιο μεγάλα δώρα του Αγίου Πνεύματος, θα μπορούμε να σταθούμε στην εποχή μας. Είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη να σταθούμε στην φθοροποιών εποχή μας. Αλλά αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε πρώτα Θεός την ερχομένη Κυριακή.